αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Επί τη εισόδο στο νέο έτος που μας χάρισε η ευσπλαχνία του Κυρίου, ευχόμεθα εγκαρδίως χρόνια πολλά, να είναι ευλογημένη η νέα χρονιά, και θα είναι ευλογημένη εάν πιστεύουμε στο Χριστό και προοδεύομαι στην πίστη προς τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο ιστορικό όπως άλλα σπουδαία πρόσωπα. Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που μπήκε μέσα στον χρόνο και στην ιστορία. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας και δημιούργησε εκκλησία και έδωσε τη χάρη του για να μπορεί να σώζεται ο άνθρωπος και κάνει θαύματα μέσα στην εκκλησία του. Αυτοί που νομίζουν ότι δεν γίνονται θαύματα, δεν είναι επιπόλαιοι άνθρωποι ή φαύλοι άνθρωποι που δεν θέλουν να αφήσουν την φαύλη ζωή τους και να παραδεχτούν την ύπαρξη Θεού και θαυμάτων, ο Χριστός όντως κάνει θαύματα. Αύριο είναι η ορτή των Θεοφανίων, θα πάρει ο ιερεύς, είτε είναι Άγιος είτε είναι αμαρτωλός, αρκεί να είναι κανονικός χειροτονημένος ιερεύς, θα πάρει το νεράκι και θα το ευλογήσει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και θα μεταβληθεί σε αγιασμό, και 100 και 200 και 300 και όσα χρόνια να το κρατήσουμε δεν θα χαλάσει. Ένας άθιος είπε ότι το νερό είναι χλωριωμένο και γι' αυτό δεν χαλάει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει με το χλωριωμένο νερό. Εκείνο που ξέρω από μικρό παιδί, ότι από το χωριό μας που δεν είχαν ίδρυυση όπως έχουν σήμερα τεχνική με από τις πόλεις, αλλά παίρναμε νερό από πηγαίο, από τη βρύση ή από το πηγάδι και έκανε ο ιερεύς τον αγιασμό. Ο αγιασμός διατηρείταν και διατηρείται. Αυτό το νερό, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας, επί τόσο χρόνο, επί μακρό χρονικό διάστημα, οσοδήποτε χρονικό διάστημα, παραμένει άφθορο, άφθαρτο, αναλύωτο, δεν χαλάει δηλαδή, και νεαρών, που σημαίνει νερό, φρέσκο. Από το νεαρό προήρθηκε η λέξη νερό, παραμένει νεαρό, παραμένει φρέσκο. Να ένα θαύμα που μπορεί να το διαπιστώσει καθένας που έχει διάθεση να ερευνήσει τα τεκμήρια του χριστιανισμού, που δεν είναι επιπόλαιος, που δεν είναι προκατηλημένος, που δεν είναι κακορίζικος και διαβολάνθρωπος. Για το διαβολάνθρωπος απορρίπτει ασυζητητή ό,τι αναφέρεται στην πίστη και στην ευσέβεια. Το πρώτο λοιπόν για να είναι ευλογημένη χρονιά είναι να πιστεύουμε στον Κύριο που έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για μας και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούστηκε στους Ιερούς Ναούς, «Εβάπτιζε και εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών». Είμαστε φορτωμένοι με τσουβάλια αμαρτίες. Στενάζομαι, πιεζόμεθα, καταλαμβανόμεθα από άγχος κάτω από το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να πάρει το φορτίο από πάνω μας. Δεύτε πάντες, είπε, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και πρόσμε καγώ αναπαύσω ημάς. Δωρεάν αποθέτουμε το φορτίο. Αν έχουμε την ταπείνωση να πάμε σε ένα πνευματικό πατέρα να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας, δωρεάν αποφέτομαι αυτό το φορτίο και αισθανόμεθα ανάλαφροι καινούργοι άνθρωποι. Να μετανοήσουμε άρχοντες και λαός, ποιμένες και ποίμιο, για να δούμε έτσι τη χάρη του Θεού μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις οικογένειες και μέσα στο έθνος μας, και για όλο τον κόσμο να ευχόμεθα να δώσει ο Θεός τη χάρη του και ο κόσμος να βρίσκεται στη σωτηρία, γιατί ο κόσμος ο πολλής βρίσκεται στον πονηρό, λέει η Γραφή, και στην ασωτεία και εκτός σωτηρίας. Αγαπητοί τηλεθεατέ,
συνεχίζουμε τις μεσιακές προφητείες που είναι θαύματα, αφού είναι προφητείες, και όποιος ερευνάει τις προφητείες με προσοχή μεγάλη πείθεται ότι ο χριστιανισμός είναι όντως αληθινή πίστη, αληθινή θρησκεία, και ο Χριστός, ο Μεσσίας, είναι όντως Θεός και η Αγία Γραφή είναι όντως θεόρευτη. Ο Ζώγας θα διαβάσει από την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης ορισμένες καταπληκτικές προφητείες για το Μεσσία, και παρακαλώ να τις προσέξετε και με τη νέα χρονιά να αγαπήσουμε περισσότερο την Αγία Γραφή. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, έλεγε σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε στους ναούς. Αρχή του Ευαγγελίου, αυτό να το εκλάβουμε με την έννοια εμείς ότι πρέπει να αρχίσουμε όσοι δεν αρχίσαμε, να διαβάζουμε Ευαγγέλιο για να ανοίξουν, να διανοιγούν μπροστά στα μάτια της ψυχής μας οι ορίζοντες. Να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε το νόημα της ζωής, να λάβει νόημα η ζωή μας, να λάβει ενθάρρυνση η ψυχή μας, να κάνουμε πνευματικό αγώνα, να σωθούμε όταν φύγουμε από το μάτιο αυτό κόσμο, να κατακτήσουμε τη απέραντη αιωνιότητα. Ακούω, κύριε Ζώγα. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Εύχομαι και εγώ καλή και ευλογημένη χρονιά. Ο Άρχοντας της Ειρήνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να δώσει στο έθνος ειρήνη και το έτος 1967 και κάθε πνευματική και ηλική ευλογία σε όλους μας. Υπενθυμίζω το 92-70-902 έως και 904, επαναλαμβάνω, 92-70-902 έως και 904. Σε αυτούς τους τρεις αριθμούς μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε μετά τη λήξη εκπομπής. Για μισή ώρα περίπου θα είμαστε εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, μεταξύ των άλλων εδαφείων που παρουσιάσαμε σε προγενέστερες εκπομπές, ήταν και από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ζήτα, το στίχο 14. Εδώ ο Ισαΐας προφητεύει ότι ο Υιός της... Περίφημη προφητεία για τον Εμμανουήλ. Μάλιστα. Θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Δεν προλάβαμε όμως να εξηγήσουμε αυτό το Εμμανουήλ, τι σημαίνει, τι όνομα είναι, τι εκφράζει. Εμμανουήλ, το εξήγει το Ευαγγέλιο, με θυμών ο Θεός. Ο Θεός μαζί μας. Είναι δηλαδή τρισύνθετο εβραϊκό όνομα. Ιμ Ανού Ελ. Μάλιστα. Είναι μια τρισύνθετη εβραϊκή λέξη. Ιμ που σημαίνει μαζί, Ανού που σημαίνει με μας, Ελ ο Θεός. Με θυμών ο Θεός. Ο Θεός μαζί μας. Μάλιστα. Ότι ο Θεός ήλθε και είναι μαζί μας. Θα μπορούσε όμως, κύριε Σωτηρόπουλε, ένας άθεος, ένας ορθολογιστής, ναι, που δεν δέχεται την θεοπνευσία της Αγίας Γραφής, να προβάλλει μια σοβαρή ένσταση. Τι, ποια ένσταση? Τη διαβάζω. Γίνομαι εγώ συνηγορός του. Στην Καινή Διαθήκη. Αντβοκάτος διάβολη, συνήγορος του διαβόλου. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, αλλά να μην αφήνουμε δηλαδή απαρατήρητα κενά. Συμφωνώ απολύτως. Εδώ ο άγγελος απευθυνόμενος στον μνήστορα Ιωσήφ λέγει, Μαθαίο Α κεφάλαιο στίχο 21, τέξετε δε Ιών ή Παρθένος Μαρία και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρσός των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ποια και πράγματι εδώ ο Ισαΐας προφητεύει ότι ο Υιός Παρθένος θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Ναι. Εδώ βλέπουμε όμως να ονομάζεται κατόπιν εντολής του Αγγέλου Ιησούς, όπως και ονομάστηκε, και έμεινε στην ιστορία Ιησούς Χριστός, Ιησούς ο Μεσσίας. Αυτή είναι η ένσταση. Αυτή δεν είναι απορία, κύριε Ζώγα, μόνο των ορθολογιστών και των απίστων, αλλά και πιστών ανθρώπων. Και εμένα με ρώτησαν πιστοί άνθρωποι, αφού η Ισαΐας είπε το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, πώς την 8η ημέρα που έγινε η περιτομή του Χριστού και έλαβε το παιδί το όνομα, δεν ονομάστηκε Εμμανουήλ, αλλά ονομάστηκε Ιησούς? Πράγματι, είναι μια απορία αυτή. Φαίνεται ότι αντιφάσισε η γραφή προς τον εαυτό της. Τουλάχιστον δεν συμφωνεί ο Ισαΐας με. Πολλές φορές είπα και παραλαμβάνω, η γραφή έχει πάρα πολλές αντιφάσεις, αλλά είναι όλες φαινομενικές και καμία δεν είναι πραγματική. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο Ισαΐας είπε το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ονομάστηκε Ιησούς, όχι Εμμανουήλ, έτσι. Φαίνεται αντίφαση. Δεν είναι αντίφαση, διότι το όνομα στα εβραϊκά, η λέξη όνομα, έχει πολλές σημασίες
Και εδώ έχει τη σημασία, όταν λέει το παιδί θα φέρει το όνομα Εμμανουήλ, θα ονομαστεί Εμμανουήλ, το όνομα εδώ έχει τη σημασία ποια θα είναι η φύση, ποιος θα είναι ο χαρακτήρας, ποια θα είναι η αποστολή του παιδιού. Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή την σημασία του κυρίου ονόματος. Όχι του κυρίου ονόματος. Θα λέει θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Δεν είναι το όνομα Εμμανουήλ εδώ όπως λέμε Θεόδωρος, Νικόλαος. Μάλιστα. Όχι. Εδώ όταν λέει το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, το παιδί σημαίνει θα είναι στη φύση του, στο χαρακτήρα του, στην αποστολή του, αυτό που σημαίνει το όνομα Εμμανουήλ. Θα είναι ο Θεός μεθυμών. Το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μεθυμών, έχει την έννοια. Το παιδί θα είναι αυτό που λέει το όνομά του. Ο ίδιος ο Θεός που ήρθε με τον τρόπο της ενανθρωπίσεως και είναι μαζί μας. Το παιδί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, το παιδί Θεός και άνθρωπος που ήρθε και είναι μαζί μας. Θεάνθρωπος. Είναι παράλληλο με αυτό που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, ότι ομολογωμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, ο Θεός έγινε άνθρωπος, μάλιστα. Αλλά και αυτό που λέει ο Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή, εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Αυτό που ακούσαμε στο αποστολικό ανάγκημα την ημέρα της πρωτοχρονιάς που γιορτάζουμε την περιτομή του Κυρίου. Θα το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Ζώγα. Όταν λέει ο προφήτης το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, δεν σημαίνει θα πάρει το όνομα Εμμανουήλ σαν κύριο όνομα όπως Γεώργιος, Νικόλαος. Σημαίνει ότι το παιδί είναι στη φύση του και στην αποστολή του αυτό που λέει η λέξη Εμμανουήλ. Τι λέει η λέξη Εμμανουήλ? Ο Θεός μαζί μας. Το παιδί είναι στη φύση του ο ίδιος ο Θεός και στην αποστολή του είναι ότι ήλθε και είναι μαζί μας, είναι ανθρώπινο. Έγινε κατανοητό. Το όνομα Ιησούς, κύριε Σωτρόπουλε, τι σημαίνει όμως? Το όνομα Ιησούς είναι κύριο όνομα, αλλά ο λόγος για τον οποίο εδόθη αποδεικνύει και αυτός, και αυτό το όνομα αυτό αποδεικνύει ότι είναι Θεός. Διότι είπε ο άγγελος, το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, κύριο όνομα αυτό, Ναι, αλλά Ιησούς ονομάστηκε και Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε ακριβώς. Αλλά ο Ιησούς του Λαβή δεν ονομάστηκε Ιησούς για το λόγο που ονομάστηκε ο Χριστός. Ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς διότι αιτιολόγη πλέον. Αυτός, όχι άλλο, ο Ιησούς θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες τους. Δηλαδή είμαστε λαός του Ιησού, κύριε Σωτρόπουλε. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ένιγμα, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ. Η γραφή έχει πολλά ενίγματα, ρίσεις προφητών και ενίγματα, δεν λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας. Είπε ο άγγελος στον μνήστορα Ιωσήφ, το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, εβραϊκό όνομα που σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, ο Θεός σώζει. Και γιατί θα ονομαστεί το παιδί Ιησούς που σημαίνει ο Θεός σώζει? Διότι αυτός θα σώσει. Αυτός είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ δηλαδή. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Θεός που θα σώσει τον λαόν του. Η ανθρωπότης είναι λαός αυτού του μικρού παιδιού του Ιησού. Στην Παλαιά Διαθήκη... Γιατί το μικρό αυτό παιδί ο Ιησούς είναι Θεός. Θα σώσει, λέει αυτός ο μικρός ο Ιησούς, τον λαόν του. Η ανθρωπότης είναι λαός του Ιησού, γιατί ο Ιησούς είναι Θεός. Και από τι θα το σώσει τους ανθρώπους? Από τις αμαρτίες τους. Και αυτό που δεικνύει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μάλιστα. Διότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σώσει από αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός του, λέει και αυτό. Ναι, αυτό ήθελα Ισαΐας. Να πω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη είμαστε λαός κατά την Παλαιά Διαθήκη του Γιαχβέ. Και ο Γιαχβέ είναι εκείνος που καθαρίζει από αμαρτίες. Ναι. Ενώ βλέπουμε εδώ ρητός και κατηγορηματικός ότι είμαστε λαός του Ιησού και ότι ο Ιησούς μας καθαρίζει από τις αμαρτίες. Ο Ιησούς είναι το μόνο πρόσωπο που ήρθε στη γη με αποστολή να σώζει από αμαρτίες, να εξαλείφει αμαρτίες. Γιατί είναι Θεός. Όταν λέει λοιπόν ο άγγελος στον μνήστορα το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, που σημαίνει ο Ιεχωβά σώζει, ο Θεός σώζει, διότι
αυτός θα σώσει. Βάζει την αντωνυμία αυτός εκεί που έπρεπε να πει η Ιεχωβά. Συνεπώς σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Ιεχωβά. Αυτό είναι το ένιγμα. Μην χρησιμοποιείτε τον όρο Ιεχωβά γιατί είναι ενώθω. Ιαχβέ. Μαϊμό όπως θα λέγαμε. Μόνο θέλουμε γνήσιο όνομα. Επειδή το χρησιμοποιούν οι ψευδομάρτυρες. Ναι, εμείς χρησιμοποιούμε τις ορθές εκφράσεις. Ιαχβέ είναι η ορθή ή ως έγκυστα ορθή προφορά του Θείου ονόματος. Λοιπόν, το όνομα Ιησούς αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι Ιαχβέ, ίσον αληθινός Θεός. Το ότι ο λαός, η ανθρωπότηση είναι λαός του Ιησού, αποδεικνύει πάλι ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Και το ότι ο Ιησούς σώζει από αμαρτίες, πάλι και αυτό αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Σε αυτό δεν λέω το χωρίον, τρία επιχειρήματα για τη θεότητα του Χριστού. Συντρίβονται. Και μόνο από αυτά τα δύο εδάφια, κύριε Σωτρόπουλο, μπορεί κανείς να αναιρέσει τη μεγάλη πλάνη των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά που αρνούνται τη θεότητά του. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, κύριε Ζώγα, συντρίβονται με την έννοια ότι γίνονται σκόνη από τα επιχειρήματα της Γραφής, αλλά δεν συντρίβονται στις καρδιές τους, είναι κακοπροαίρετοι. Ο λίγοι καλοπροαίρετοι αυτοί συντρίβονται, έχουν συντριβεί στις καρδιές τους, δηλαδή συνέστηση και μετάνοια και επιστροφή στην αλήθεια. Οι άλλοι είναι, παραμένουν στην εξουσία του Σαταλά. Συζητούσα παραμονή πρωτοχρονιάς με κάποιον ψευδομάρτυρα του Ιεχωβά, όπως κατέβαινε από την Ομόνια, είχε τη σκοπιά και το ξύπνα. Και όταν του είπα ότι ο Ιησούς φέρει το αποκλειστικά προσωπικό όνομα του αληθινού Θεού, το όνομα Ιαχβέ, που είναι μάλιστα σε ρηματική μορφή, κατ' ουσίαν δεν είναι όνομα, ναι, του φάνηκε παράδοξο και απίστευτο και μου λέει: είναι αδύνατο, λέει, ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Ακούστε. Δεν είναι αδύνατο ο Θεός να γίνει άνθρωπος, διότι η Γραφή λέει: πάντα δυνατά στο Θεό και ουκ αδυνατήσει πράγμα, ρήμα, πράγμα παρά το Θεό. Όλα είναι δυνατά στο Θεό. Και ο Παύλος λέει: ομολογουμένος μέγα εστί το μυστήριον της ευσεβίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό, ο Ιαχβέ. Μάλιστα. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, ο γενάρχης του νέου κόσμου, του χριστιανικού. Γι' αυτό λέγεται μυστήριο ευσεβίας, η ενανθρώπιση του Θεού, διότι δεν μπορεί να τη συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Εδώ δεν μπορούμε να συλλάβουμε άλλα πράγματα μέσα από το φυσικό κόσμο. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Τρία είναι τα μεγαλύτερα μυστήρια, δηλαδή οι πιο ακατάληπτες αλήθειες της πιστεώς μας. Ότι ο Θεός είναι ένας και όμως τρεις προσωπικότητες. Ότι ενώθηκε η Θεία Φύση και η Ανθρωπίνη σε ένα πρόσωπο, το θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού. Και το άλλο μυστήριο είναι ότι η Θεία Ευχαριστία, ενώ τα μάτια βλέπουν ψωμί και κρασί, δεν είναι πλέον ψωμί και κρασί, είναι ο ίδιος ο Χριστός, σώμα, αίμα, ψυχή και Θεότης. Αυτά τα τρία μεγαλύτερα μυστήρια της πίστεως, οι πιο ακατάληπτες αλήθειες. Να προχωρήσουμε όμως και στην παρουσίαση και άλλων προφητιών, κύριε Σωτρόπουλε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Και μου λες, κύριε Ζώγα, επειδή λέμε για μυστήρια, εσύ έχεις καταλάβει ποτέ πως σκέπτεσαι? Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι ορθολογιστές να το καταλαβαίνουν. Γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς. Διεργασίες του εγκεφάλου, λέει. Δεν το, αυτά είναι λόγια. Λοιπόν, έλεγε έναν σοφός, που ήταν σοφός, δεν ήταν βλάκας σε μερικούς παριστάλλοντους έξυπνους: ζαλίζομαι όταν σκέπτομαι πως σκέπτομαι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τη στιγμή σκεπτόμαστε, μιλάμε, εκφραζόμεθα, οι άνθρωποι ακούν, σκέπτονται, προβληματίζονται, συγκινούνται, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι πνευματικά και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Προχωρούμε, κύριε Σωτρόπουλε. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, στον ίδιο προφήτη, στον μεγαλοφωνότατο Ισαΐα, στο θήτα κεφάλαιο, διαβάζουμε την εξής προφητεία για τον Μεσσία, για τον Ιησού Χριστό. Θήτα, στίχο 6. Από τους Εβδομήκοντα διαβάζω. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και δόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνους. Βλέπω εδώ πέρα και άλλο όνομα, κύριε Σωτρόπουλε, και μάλιστα εκτενέστατο. Εκτενέστατο όνομα. Αλλά αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι πάρα πολλές οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Σε μένα τουλάχιστον ιδιαίτερα αρέσει αυτή η προφητεία.
και μέσα σε αυτή την προφητεία βρίσκω 10 περίπου παράδοξα πράγματα. Θα ήθελα να τα θέσω. Δηλαδή τόσο παράδοξα, τόσο δεν παράδοξα, που δεν μπορούσαν ποτέ φυσικά να πάνε στο μυαλό ανθρώπου. Τα λέγει η Γραφή, διότι ο Ισαΐας ήταν όντως προφήτης, όντως θεόπνευστος. Με το στόμα και με τη γραφίδα του Ισαΐα εκφραζόταν ο ίδιος ο Θεός. Κύριε Σωτρόπουλε, να επαναλάβουμε την προφητεία με απλά λόγια. Ένα παιδί γεννήθηκε για μας, ένα αγοράκι και δόθηκε σε μας. Πάνω στο νόμο του μικρού αυτού παιδιού είναι η αρχή, η εξουσία, η δύναμη. Το όνομά του είναι μεγάλο. Ποιο είναι το όνομά του? Μεγάλης Βουλής, Άγγελος Θαυμαστός, Σύμβολος Θεός, Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχον Ειρήνης, Πατήρ των Μέλλοντος Αιώνων. Όλο αυτό το μεγάλο όνομα είναι όνομα του παιδιού, ανταποκρίνεται προς τη μεγαλοσύνη του παιδιού. Τι σημαίνει Θαυμαστός? Κύριε Στρόπλε, πρωτού προχωρήσετε, υπάρχουν κάποιες απορίες. Ναι. Λέει ο Ισαΐας, ένα-ένα τα σημεία της θαυμαστής, της υπερθαύμαστης. Η προφητεία αυτή ελέγχθη περίπου 800 χρόνια πρώτης γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 8 αιώνες π.Χ. Εδώ όμως λέει παιδίον εγεννήθη, χρησιμοποιεί αόριστο, λες και είχε γεννηθεί. Ναι, είναι προφητικός αόριστος, όπως λέγεται στη θεολογία, κύριε Ζώγα. Αντί να πει παιδίον γεννήσετε, γεννηθήσετε, αντί να πει θα γεννηθεί, λέει εγεννήθη, γεννήθηκε το παιδί. Έτσι εκφράζονται οι προφήτες, διότι βλέπουν τα μέλλοντα σαν τετελεσμένα γεγονότα. Ο Ισαΐας μέσα στην πνευματική του τηλεόραση έβλεπε το παιδί της Βηθλέμ γεννημένο. Μάλιστα. Έτσι βλέπουν από τη σκοπιά της αιωνιότητας οι προφήτες. Και σκύρτησε και είπε, να, ένα παιδί γεννήθηκε για μας. Το έβλεπε το παιδί αυτό. Μάλιστα. Στη συνέχεια άλλο παράδοξο. Γεννήθηκε, λέει, για μας, συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του, αφού είστε από 800 χρόνια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο παράδοξο και καλώς το επισημαίνετε. Ένα παιδί, λέει, γεννήθηκε για μας. Δεν λέει γεννήθηκε για την οικογένειά του, για το σπίτι του ή για την εποχή του ή για τις μεταγενέστερες εποχές. Ένα παιδί μπορεί να έχει σημασία για την οικογένειά του, για τους συγγενείς του, για το χωριό του, αν γεννιέται σε χωριό, για την πόλη του, αν γεννιέται σε πόλη, για το έθνος του, ή αν είναι μεγάλη σημασία παιδί, μπορεί να έχει σημασία και για τις μέλουσες γενναίες, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά εδώ ο Ισαΐας λέει, ένα παιδί γεννήθηκε για μας, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Βεβαίως. Το παιδί αυτό δηλαδή, της Βηθλεέμ, γεννήθηκε και για τον Ισαΐα που έζησε το 800 περίπου π.Χ. Δηλαδή το παιδί έχει αναδρομική σημασία, θα λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το παράδοξο. Την έκφραση. Για κανένα άλλο παιδί και για κανένα άλλο άνθρωπο δεν μπορεί να λεχθεί ότι είχε σημασία και για τους ανθρώπους που έζησαν που γεννηθεί το παιδί. Για τους προγενεστέρους αιώνες, για τις προγενέστερες εποχές. Μόνο για τον Χριστό λέγεται αυτό. Ο Χριστός έχει σημασία και για τους ανθρώπους της εποχής που γεννήθηκε και για τους ανθρώπους των μελουσών γενεών μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά και για τους ανθρώπους του παρελθόντος που έζησαν προτού γεννηθεί το παιδί και πέθαναν. Μέχρι και τον Αδάμ. Η σημασία του Χριστού είναι για το παρόν, για το μέλλον και για το παρελθόν. Κύριε Σωτρόπουλε, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Η απογευματική. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την εξέταση μεσιακών προφητείων. Βρισκόμεθα στην προφητεία του Ισαΐα, ένα το κεφάλαιο, στίχος 6, «Παιδίον εγεννήθη ημίν», για το παιδί της Βηθλέμ. Λέγεται, κύριε Ζώγα. Συνεχίζω τις απορίες, κύριε Στρόπουλη, να υποβάλω απορίες. Λέει «και εδόθη ημίν». Τι αυτό το εδόθη, τι εννοεί? Το παιδί της Βηθλέμ δόθηκε σε εμάς, γενικώς σε εμάς ανθρώπους, είναι προσφορά, είναι δώρο προς τους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο, να εκφραστούμε έτσι, αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι ο ίδιος ο Χριστός που έγινε δώρο προσφορά στην ανθρωπότητα. Δηλαδή κυρίως υπενήσεται και τη θυσία, κύριε Στρόπουλε.
καλώς κάνετε αυτή την παρατήρηση. Το παιδί δόθηκε σε μας, δόθηκε, προσφέρθηκε για να θυσιαστεί. Στη συνέχεια, άλλες ιδιότητες του παραδόξου αυτού παιδιού. Λέει και η ου η αρχή γεννήθη επί το όμο αυτού. Για σκεφτείτε, κύριε Σωτρόπουλε, ένα μικρό παιδάκι τώρα, αν είπε, πάνω στο σώμα του, να έχει την αρχή, την εξουσία, τη δύναμη. Είναι παράδοξο. Είναι γι' αυτό παράδοξο, είπαμε, η προφητεία περιέχει 10 περίπου παράδοξα. Ένα μικρό παιδί είναι το πιο αδύνατο πλάσμα. Και όμως εδώ ο προφήτης για το παιδί της Βηθλεέμ λέγει ότι πάνω στο σώμα του είναι η αρχή, η δύναμη, η εξουσία. Γιατί? Γιατί το παιδί δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι και αυτό που θα δούμε πιο κάτω, είναι Θεός. Πατέρες, όπως εσείς είπατε, στο εδόθη το παιδί για μας υπάρχει υπαινιγμός για τη θυσία, δόθηκε, παραδόθηκε για θυσία. Οι πατέρες πάνω σε αυτό το, σε αυτό το σημείο που λέει πάνω στο σώμα του παιδιού είναι η δύναμη, βλέπουν το σταυρό. Μάλιστα. Βλέπουν πάνω από τους ώμους του παιδιού να διαγράφεται το σημείο του σταυρού, διότι στο σταυρό είναι η σωτηριώδης δύναμη του Χριστού. Ο Χριστός μας σώζει δυνάμει της σταυρικής του θυσίας. Γι' αυτό άλλωστε έγινε άνθρωπος, κυρίως γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σταυρωθεί. Μάλιστα. Στη συνέχεια αυτό το παιδί έχει ένα εκτενέστατο όνομα, δηλαδή έχουμε το όνομα Ιησούς, έχουμε το όνομα Εμμανουήλ, τώρα βλέπουμε ένα όνομα ακόμα μεγαλύτερο. Το όνομα το καινούριο είναι Μεγάλης Βουλής Άγγελος Θαυμαστός, Σύμβολος Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής Άρχων Ελέγγυνς Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος. Μεγάλης Βουλής. Δεν είδαμε ένα όνομα, κύριε Ζώγα, με τόσες πολλές λέξεις ή μάλλον με τόσες πολλές φράσεις. Μάλιστα. Δεν πρόκειται για όνομα εν κυριολεξία, όπως λέμε Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Δημήτριος, αλλά πρόκειται για όνομα όπως το Εμμανουήλ. Δηλαδή, το όνομα εδώ σημαίνει τη φύση του παιδιού που φέρει αυτό το όνομα, το χαρακτήρα του, την αποστολή, σημαίνει την αποστολή του. Τι είναι το παιδί? Το παιδί είναι αυτό που λέει το όνομά του. Να τι είναι το παιδί. Μεγάλης Βουλής Άγγελος Θαυμαστός, Σύμβολος Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής Άρχων Ελλήνης Πατήρ του Μέλλοντος. Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή τι σημαίνει? Εδώ άγγελος σημαίνει εξάγγελος, μηνυτής, αγγελιαφόρος, κήρυκας. Έστειλαν, λέει, οι Αθηναίοι αγγέλος εις την Λακεδαίμονα, στη Σπάρτη. Άγγελος με την έννοια που λέει στο Μαλαχή για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, δηλαδή. Έτσι είναι. Μάλιστα. Εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου. Προπροσώπου, έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο για τον Πρόδρομο. Δεν ήταν άγγελος ο Πρόδρομος, ήταν αγγελιαφόρος, ήταν κήρυκας. Κήρυκας σημαίνει εδώ. Μάλιστα. Το παιδί είναι κήρυκας της Μεγάλης Βουλής, του μεγάλου σχεδίου που είχε και έχει ο Θεός Πατέρας για τη σωτηρία μας και τη δόξα μας. Ήρθε να κηρύξει το παιδί αυτό. Τώρα ένα μικρό παιδί κήρυκας. Παράδοξο. Αν ήθελε ο Χριστός και τη στιγμή που έπεσε από την κοιλία της Αγίας Μητρός του της Παναγίας, αντί να κλαίει μπορούσε να ανοίξει το στόμα του και να ρητορεύει. Και ο λόγος γίνεται ακόμη παραδοξότερος, κύριε Σωτρόπουλε, στη συνέχεια, όταν λέει θαυμαστός σύμβουλος. Ένα νήπιο να είναι σύμβουλος. Το νήπιο πώς το λέμε αλλιώς, κύριε Ζώγα? Μωρό. Μωρό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι μωρό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, πέστε μου, ένας υπουργός τώρα, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος δημοκρατίας, ένας βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας, παίρνει ποτέ ένα μωρό να το κάνει σύμβουλο? Παίρνει ανθρώπους που να έχουν κάποια πείρα, να είναι μορφωμένοι. Να έχουν ηλικία, να έχουν όλα αυτά τα απαραίτητα. Σοφία, πείρα, εντάξει. Εδώ όμως για το μικρό αυτό παιδί, το νήπιο της Βηθλεέμ, λέει ότι είναι σύμβουλος και μάλιστα θαυμαστός, καταπληκτικός σύμβουλος. Όπως δεν υπήρξε ποτέ κανένας σύμβουλος μεγάλου και τρανού. Λοιπόν, τι σημαίνει εδώ σύμβουλος? Συν και βουλεύομαι. Βουλεύεται μαζί με το Θεό Πατέρα. Συνεδριάζει, συσκέπτεται και αποφασίζει μαζί με το Θεό Πατέρα. Είναι παράλληλα. Γιατί δεν είναι μόνο άνθρωπος. Μας υπενθυμίζει αυτό που λέει η Σοφία στις Παροιμίες, αναφερόμενος στον εαυτό της, ότι από την, μέσα στην αιωνιότητα ήταν μαζί με τον Πατέρα και ότι μαζί συναποφάλιγε τη δημιουργία κλπ. Και όταν λέει ο Πατέρας ποιήσωμεν άνθρωπον, απευθύνεται στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και λέει εμείς οι τρεις να συσκεφτούμε, να συνεργαστούμε,
να κάνουμε άνθρωπο. Αυτό είναι, είναι το μυστήριο της Τριαδικής Θεότητος. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά πρόσωπα βουλεύονται μαζί, συνεδριάζουν, συσκέπτονται και συναποφασίζουν. Θαυμαστή η αρμονία μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων, όλων των Θεοπνεύμων. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εδώ θαυμάζει κανείς την ενότητα της Γραφής, ότι η Γραφή που γράφτηκε σε διάστημα 16 αιώνων ή περισσότερων, από διαφόρου συγγραφείς, διαφόρου μορφώσεως ή μάλλον αγραμμάτως, συμφωνούν όλοι αυτοί οι συγγραφείς όλων των αιώνων, της συγγραφής της Γραφής, όλα τα βιβλία, όλα τα χωρία συμφωνούν και σε τόσο λεπτά και παράδοξα πράγματα. Γιατί κατ' ουσίαν συγγραφέας σε λεπτά και παράδοξα θεολογικά πράγματα. Ενώ οι φιλόσοφοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Τα φιλοσοφικά ζητήματα είναι θεωρητικά, είναι λεπτά, είναι μυστηριώδη, νεφελώδη. Δεν συμφωνούν. Και ο ίδιος ο φιλόσοφος μπορεί στο ίδιο το βιβλίο του και στην ίδια σελίδα να έχει αντιφάσεις. Όμως δεν βρίσκουμε αντιφάσεις μέσα στη Γραφή. Συμφωνούν όλοι οι προφήτες και οι Απόστολοι στα πιο παράδοξα νοήματα θεολογικά. Είναι υπερθαύμαστο αυτό το επιχείρημα της ενότητος της Γραφής σε τόσο θαυμαστά και παράδοξα λόγια. Γιατί στην πραγματικότητα συγγραφεύς είναι το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Έτσι είναι. Έχει ενότητα η Γραφή, διότι ένας είναι ο συγγραφεύς. Το Άγιο Πνεύμα που είναι Θεός. Γι' αυτό λέει και αυτά τα παράδοξα που δεν μπορούσε να τα πει ανθρώπινη διάνοια. Να τα σκεφτεί. Παρακάτω, κύριε Ζώγο. Θεός ισχυρός. Να το. Γιατί το παιδί είναι τόσο θαυμαστό? Διότι δεν είναι απλός άνθρωπος. Είναι Θεός και όχι Θεός μικρός, αδύνατος, όπως είναι ο άνθρωπος, ο άγγελος, αλλά Θεός ισχυρός, εκείνος τον οποίον ψάλλουμε και λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Θεός ισχυρός. Να λοιπόν μία άλλη ρητή μαρτυρία, ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ξέρετε ότι οι ψευδομάρτυρες του Εμμανουήλ αποδεικνύει ότι είναι Θεός, το Θεός ισχυρός αποδεικνύει ότι είναι Θεός. Τι λένε αυτοί οι ψευδομάρτυρες? Ότι το Θεός σημαίνει, λέει, ισχυρός. Αν το Θεός σήμαινε ισχυρός, δεν θα έχει δύο λέξεις, Θεός και ισχυρός. Εδώ το Θεός σημαίνει το ύψιστο όν. Γι' αυτό και είναι ένα όνομα του υψίστου όντος. Το ύψιστο όν ονομάζεται Θεός, ονομάζεται Κύριος, ονομάζεται Χριστός, ονομάζεται Ιησούς, ονομάζεται με άλλα ονόματα. Ένα από αυτό είναι και Θεός. Ναι, και απόδειξε ότι είναι ουσιαστικό και έχει στη συνέχεια τον επιθετικό προσδιορισμό ισχυρό. Ασφαλώς. Θα ήταν αστείο να έχουν δώσει μας την ερμηνεία. Εξουσιαστής. Και πάλι παράδοξο. Ένα μικρό παιδί εξουσιαστής. Εδώ κάτω, μέσα στην φάτνη κλαφθμύριζε όπως τα παιδάκια, γιατί ο Κύριος έγινε άνθρωπος όμοιος κατά πάντα με εμάς, χωρίς μόνο αμαρτία. Κλαφθμύριζε, αλλά επάνω κυβερνούσε δισεκατομμύρια γαλαξίες και πιο πάνω στον ουρανό του ουρανού, να εκφραστώ έτσι, κυβερνούσε χιλιάδες χιλιάδων αρχαγγέλους και μυριάδες μυριάδων αγγέλους. Μάλιστα. Άρχον ειρήνης. Άρχοντας ένα μικρό παιδάκι. Ένα μικρό παιδάκι άρχοντας. Γιατί μήπως οι μάγοι δεν εξεφράστηκαν παραδόξως όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, τι ρώτησαν? Πού είναι ο νεογέννητος βασιλεύς? Δεν είπαν πρίγκιπας, δεν είπαν διάδοχος, βασιλεύς είπαν. Ένα μικρό παιδί το ονόμασαν βασιλιά, ενώ ένα μικρό παιδί το ονομάζουμε πρίγκιπα, το ονομάζουμε διάδοχο, όχι βασιλιά. Μάλιστα. Ο Χριστός ονομάστηκε βασιλεύς, είναι βασιλεύς των αιώνων και ως άνθρωπος ήρθε με βασιλικό αξίωμα εξ αρχής στον κόσμο για να εκτελέσει. Και όχι το 1914 το έγινε βασιλιάς που λέει η εταιρεία Σκοπιά. Αυτά είναι ανοησίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν έρχονται εδώ να κάνουμε ένα διάλογο. Γιατί δεν έρχονται? Στο χωριό μου λένε, τι ζητάει αλεπού στο παζάρι μέρα Σάββατο, και στον τρόπο λέει. Είναι όντως αλεπούδες, γιατί είναι παμπώνυροι. Λοιπόν, αλλά ας έρθω να κάνουμε διάλογο για να έχουν τα κότσα και να μην κοροϊδεύουν τους απλοϊκούς ανθρώπους, τους αγνώντες τα της Γραφής, γράμματα και πρόσωπα ηλατουμένης διανοητικότητος, να έρθουν εδώ υπεύθυνα να κάνουμε ένα διάλογο, να ειδεί και ο ελληνικός λαός και να απολαύσει
ένα πνευματικό μάτς. Η πρόσκληση δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους αιρετικούς, αφορά και αιρετικούς όλων των αποχρώσεων και ορμασιών. Όλους τους ετεροδόξους και τους απίστους και τους αθέους. Μάλιστα. Αν θέλω να έρθω να συζητήσουμε με άνεση χρόνου, εδώ υπάρχει άνεση, να συζητήσουμε, με τα κάνω μία εκπομπή, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, με άνεση χρόνου. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, και εδώ υπάρχει το στοιχείο του παραδόξου. Το Άρχον Ειρήνης, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Ζώγα, ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό το Άρχον Ειρήνης με την έννοια ότι ο Χριστός είναι ένας ειρηνικός άρχον, ένας άρχον που δεν του αρέσουν οι πόλεμοι αλλά η ειρήνη, και δύναται να δώσει την ειρήνη στον κόσμο. Δεν πρόκειται εδώ για ειρήνη με τη συνήθεια έννοια. Εδώ ειρήνη σημαίνει δύναμη και σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, να φρουρεί της καρδιάς σας, λέει ο Απόστολος. Η δύναμη του Θεού να φρουρεί τις καρδιές. Εδώ ειρήνη σημαίνει δύναμη, και όταν λέει άρχον ειρήνη σημαίνει άρχον δυνάμεως, δυνατός, παντοδύναμος άρχον. Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης. Αυτοί οι τρεις προσδιορισμοί είναι συνώνυμοι, περίπου σημαίνουν την ισχύ, τη δύναμη, την παντοδυναμία του παιδιού, αφού είναι Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, κύριε Στρόπλε, δεν διακηρύσει στο Α Κορινθίους, Α24, ότι ο Υιός είναι η σοφία και η δύναμη του Πατρός? Βεβαίως. Η δύναμη με δέλτα κεφαλαίου, η παντοδυναμία. Αυτός που έφτιαξε από το μηδέν τα σύμπαντα δεν τα έφτιαξαν οι άθεοι και οι άπιστοι, οι ανόητοι αυτοί οι άνθρωποι που φλιαρούν από τα κανάλια πολλές φορές και λένε ανοησίες. Τα σύμπαντα και εμάς τους ανθρώπους, όλους, όλα τα έφτιαξε ο Χριστός και τα κυβερνάει ο Χριστός. Αλλιώς θα είχαν πέσει οι ουράνιες σφαίρες πάνω στα κεφάλια μας. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Και εδώ υπάρχει το στοιχείο του παραδόξου, γιατί ένα μεγάλο μικρό παιδάκι παράδοξο να είναι πατέρας. Ένα μικρό παιδί πατέρας. Γι' αυτό είπα, κύριε Ζώγα, ότι αυτά δεν πήγαιναν στο μυαλό του ανθρώπου. Τα γράφει η Γραφή γιατί είναι θεόπνευστη. Μιλάει το Άγιο Πνεύμα δια του προφήτου Ισαΐα. Το παιδί, το νήπιο, είναι πατέρας. Και τι πατέρας? Του μέλλοντος αιώνα. Δεν είναι πατέρας ενός και δυο παιδιών που γεννάνε σήμερα οι Έλληνες και σκοτώνουν τα υπόλοιπα παιδιά με τις εκτρώσεις, αλλά είναι πατήρ, λέει, του μέλλοντος αιώνος. Αιώνα εδώ σημαίνει κόσμος, του μελλοντικού κόσμου, ενός κόσμου ολοκλήρου. Είναι πατέρας εκατομμυρίων αναρρυθμίτων παιδιών, εννοεί των πιστών, των χριστιανών. Είναι πατέρας του νέου κόσμου, του χριστιανικού. Είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο δεύτερος γενάρχης, ο δημιουργός νέου κόσμου και νέας εποχής. Μάλιστα. Νέα εποχή, με την καλή έννοια, δεν είναι αυτή που μας λένε σήμερα, μας οι σκοτεινοί άνθρωποι και οι σκοτεινές δυνάμεις. Νέα εποχή είναι χριστιανική. Όποιος είναι χριστιανός, πιστεύει στο Θεό, αισθάνεται το Θεό, μετέχει των μυστηρίων, αγωνίζεται να ζει πνευματική ζωή, αυτός ο άνθρωπος ζει τη νέα εποχή, την ευτυχισμένη, των ενιαυτών Κυρίου δεκτών, την ευλογημένη εποχή του Κυρίου. Όποιος είναι άπιστος ζει όπως ζούσαν προ Χριστού, χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα και χωρίς θέλγητρο στη ζωή. Κύριε Στρόπλε, στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν, ας εξηγήσετε από τον Ισαΐα, πάλι από το Ιώτα Α, το 11ο κεφάλιο, αυτά που λέει για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Και εξελεύσετε ράβδος, από το στίχο 1, εκ της ρίζης εσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε, και αναπαύσετε από αυτό πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσης και ευσεβίας. Έχουμε και τον ύμνο της Εκκλησίας. Μάλιστα. Ράβδος εκ της ρίζης εσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ. Ρίζα ο Ιεσέ, ο πατέρας του Δαβίδ. Μάλιστα. Ρίζα. Ή δέντρο, το ρίζα σημαίνει και δέντρο μας στη γραφή. Και ράβδος σημαίνει κλάδος. Ένας κλάδος που ήρθε από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Δαβίδ, είναι η Παναγία. Ράβδος, κλάδος. Και άνθος πάνω στη ράβδο είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το άνθος με αλφα κεφαλαίο. Αυτός είναι, αγαπητοί τηλεθεατέ, που γέμισε τη φύση με άνθη, με λουλούδια που μοσχομυρίζουν. Έρχεται η άνοιξη με τα κάλλη της. Όταν έρχεται η άνοιξη, πνιγόμαστε στις ευωδίες όταν μπούμε ένα,
μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα αγρό, στην Ήπεθρο ή μέσα σε ένα περιβόλι. Ποιος έφτιαξε όλα αυτά τα άνθη που εφραίνουν την ψυχή του ανθρώπου? Ωραία να τα βλέπει κανείς και ωραιότερα να οσφραίνεται την ευωδία τους. Έφτιαξε εκείνος που είναι το άνθος, το νοητό άνθος και το μύρο το ακένοτο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που προήλθε από την Παναγία, το πιο αγνό πρόσωπο που έδωκε η γη στο Θεό. Κύριε Σωτρόπουλε, εδώ θα μπορούσε όμως να προβληθεί μια ένσταση. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς πίνακες που παρατίθενται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, οι πρόγονοι αναφερόμενοι εκεί είναι πρόγονοι του Ιωσήφ και όχι πρόγονοι κατά φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό πώς συμβιβάζεται? Καλή η ένστασή σου, αλλά κάνεις δύσκολες ενστάσεις. Πολύ σοβαρές ενστάσεις. Εγώ δεν θέλω να μείνει στη διάνοια των τηλεθεατών, τουλάχιστον εκείνων που γνωρίζουν τη γραφή. Και καμία αμφιβολία, κύριε Σωτρόπουλε. Και εγώ δεν θέλω να μείνει. Ο κύριος Ζώγας, αγαπητοί, ο οποίος έτσι πολύ έτσι ερευνάει τις γραφές, υποβάλλει μία ένσταση. Αφού ο Χριστός δεν προήλθε από τον Ιωσήφ, αλλά από τη Μαρία, την Παναγία, γιατί ο Λουκάς και ο Ματθαίος παραθέτουν τη γενεαλογία του Χριστού και τους προγόνους του Ιωσήφ ως προγόνους του Χριστού, αφού ο Χριστός δεν είναι φυσικό παιδί του Ιωσήφ, είναι παιδί μόνο φυσικό της Παρθένου. Ο Ιωσήφ, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, ασφαλώς δεν είναι φυσικός πατέρας του Χριστού, όμως μέσα στο Ευαγγέλιο ονομάζεται και πατέρας του Ιησού, από νομική έννοια δηλαδή, και γονεύς του Ιησού και άντρας της Μαρίας. Γιατί? Διότι η μνηστία σύμφωνα με το Ισραηλιτικό δίκαιο ισοδυναμούσε με γάμο. Αυτή στιγμής ο Ιωσήφ μνηστεύτηκε την Παρθένο, η Παρθένος είναι γυναίκα του Ιωσήφ, και ας μην υπάρχει συζυγική σχέση, σεξουαλική σχέση, και ο Χριστός που γεννήθηκε είναι παιδί του Ιωσήφ κατά τον νόμο, όχι κατά φύση, κατά νόμον. Γι' αυτό λέει ο Λουκάς για τον Χριστό, «Ον ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ». Το «ως ενομίζετο» ποια έννοια έχει? Ο οποίος Ιησούς είναι ως ενομίζετο σύμφωνα με τον νόμο Υιός του Ιωσήφ. Όπως λέμε, έδωσε τον ενομισμένο όρκο. Ναι, ενομισμένο όρκο, μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, ο Χριστός είναι κατά νόμον παιδί του Ιωσήφ. Κατά νόμον, όχι κατά φύση. Και αφού είναι κατά νόμον παιδί του Ιωσήφ, οι πρόγονοι του Ιωσήφ είναι κατά νόμον πρόγονοι του Χριστού. Γι' αυτό μας δίνουν αυτές τις γενεαλογίες οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Να προχωρήσουμε. Κύριε Στροπλέ, έχουμε μόνο δύο λεπτά. Δύο λεπτά, αν έχουμε μισό λεπτό, μόνο δύο λεπτά. Στροπλέ, ναι. Μισό λεπτό. Σήμερα θα γίνει κάποια ομιλία στη ζωή. Όχι, την άλλη Κυριακή στις 12 του μηνός θα γίνει ομιλία ζωοδόχου πηγής. Σήμερα όχι, μετά τις εορτές. Ναι, και πάλι υπενθυμίζουμε σε όσους τηλεθετές δεν το άκουσαν, θα διδεχτούμε τηλεφωνήματα στο 92-70-902-904. Επαναλαμβάνω, 92-70-902-904. Για μισή ώρα θα είμαστε εδώ. Να αναφέρω κάτι που με συνεκίνησε ως προς την Αγία Γραφή, κύριε Ζώγα, να ακούσουν και αγαπητοί τηλεθεατέ. Δύο αδελφοί κατά σάρκα, αυτά αδελφοί, ο Αναστάσιος Βαμβακάς και ο Ιωάννης Βαμβακάς, χωρίς να είναι θεολόγοι, όπως και εσείς δεν είστε θεολόγος, αλλά από ζήλο Θεού και από μεγάλη αγάπη προς τη Γραφή, στρώθηκαν να εκφραστώ έτσι και ερεύνησαν τους 12 προφήτες. Τους λεγόμενους μικρούς. Τους λεγόμενους μικρούς, οι οποίοι λέγονται μικροί διότι είναι μικρά τα βιβλία που μας άφησαν, όχι ότι ήταν μικροί, ήταν μεγάλοι και αυτοί οι προφήτες. Τους ερεύνησαν και έκαναν μια επίπονη εργασία, κοπιώδη εργασία, γιατί η Γραφή είχε δυσκολίες. Μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη, που είναι κάπως τεταραγμένο το κείμενο σε μερικά σημεία, και έβγαλαν δύο τόμους ερμηνεία των 12 προφητών. Βαμβακάς Ιωάννης και Βαμβακάς δηλαδή Αναστάσιος, και μου έστειλαν τον πρώτο τόμο, τον έχω λάβει, διάβασα μερικές σελίδες
και έτσι εξεπλάγει ότι άνθρωποι που δεν είναι θεολόγοι έχουν τόση αγάπη στη γραφή, κάθισαν και όχι απλώς μελέτησαν, δηλαδή ερεύνησαν τη γραφή, βασάνισαν τα πορεία της, ότι μπορούν να, να προμηθευτούν τους διατόμους. Από τις σελίδες που διάβασα μου άρεσε η ερμηνεία τους, είναι ευσεβής, λέει, φυσικά τα κείμενα είναι θεόπνευστα, οι ερμηνείες, οι μεταφράσεις μπορεί να έχουν και λάθη. Δεν είμαστε θεόπνευστοι, οι προφήτοι και οι απόστολοι είναι θεόπνευστοι, αλλά είναι φιλότιμες προσπάθειες, όπως έχουν όλοι οι σπουδαίοι ερμηνευτές, φιλότιμες προσπαθείες κάνουν, δεν σημαίνει ότι είναι αλάτι. Γι' αυτό λέμε, ο Χρυσόστομος μπορεί σε ένα δύσκολο χωρίο να ερμηνεύει έτσι, ο Γρηγόριος αλλιώς, ο Βασίλειος αλλιώς, αλλά δεν λένε όμως αιρετικά πράγματα. Δίνουν ευσεβείς ερμηνείες, μπορεί να μην είναι όλες οι ερμηνείες σωστές που δίνουν οι διάφοροι ερμηνευτές, αλλά οι πιστοί δίνουν ευσεβείς ερμηνείες. Και συμφωνούν οι πατέρες. Δεν βγαίνουν από τα δόγματα. Σε ό,τι έχει σχέση με τα δόγματα. Ασφαλώς. Ως προς την πίστη έχουμε την λεγόμενη consensus patrum, συμφωνία πατέρων. Και εμείς εδώ που ερμηνεύουμε τις γραφές, αλάθητοι δεν είμαστε φυσικά. Μπορεί ένα χωρίο εμείς να το ερμηνεύουμε έτσι, κάποιος άλλο το ερμηνεύει διαφορετικά και καλύτερα. Αλάθητοι δεν είμαστε. Αλλά δεν λέμε τίποτε αντίθετο προς την πίστη των πατέρων, προς την πίστη της Εκκλησίας, προς την Ορθοδοξία. Αυτό. Είμαστε πάντα εντός των ορίων της πίστεως. Ανέφερα αυτό το συγκινητικό παράδειγμα ζήλου για τη γραφή των δύο αυτών αδελφών που μετέφρασαν εκεί, εξήγησαν τα 12 προφήτη σε δύο τόμους, για να είναι ένα ερέθισμα, ένα κίνητρο στους αγαπητούς τηλεθεατάς να αγαπήσουν όσοι δεν αγάπησαν και όσοι αγάπησαν να αγαπήσουν περισσότερο την Αγία Γραφή και όχι απλώς να τη διαβάζουν, να τη μελετούν, να την ερευνούν και βιβλία σχετικά με τη Γραφή Ορθόδοξα να προμηθεύονται για να διαβάζουν και να διευκολύνονται στην κατανόηση της Γραφής, διότι μέσα στις Γραφές υπάρχει ζωή αιώνια. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε, κύριε Στρόπουλε. Αγαπητοί τηλεθεατέ, ευχόμεθα πάλι την καλή χρονιά και ιδιαίτερα στα πρόσωπα που εόρταζαν αυτές τις ημέρες ή θα εορτάσουν αύριο τη μεγάλη ορτή του Θεοφανίου, μεθαύριο την ορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ευχόμεθα κάθε ευλογία υλική και πνευματική προπάντων. Ο Κύριος μαζί σας. Ο Θεός με θυμών. Εμμανουήλ.